ήρθαμε σήμερα εδώ για να δώσουμε αίμα, όπως κάθε χρόνο. Πιστεύω ότι είναι μια υποχρέωση του κάθε πολίτη όταν μας καλούν για αιμοδοσία να δίνουμε το παρόν μας, διότι είναι κάτι που πρέπει να κάνεις για να βοηθάς τον συνάνθρωπο σου. Σ' άλλο, το αίμα δεν είναι κάτι το οποίο το χάνεις, αναπαράγεται, όπως ξέρουμε, σε πολύ σύντομο χρόνο. Άρα δεν χάνουμε τίποτε, όλοι μας να δίνουμε αίμα όποτε μας ζητήσουν. Είμαστε σε περίοδο εκλογών, κύριε Παπαδάκη. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας, οι επιδιώξεις σας, οι απόψεις σας? Παρόλο που αυτές τις μέρες, λόγω των πορισμάτων και λοιπά, έχουν μπει κατά μέρος οι εκλογές, οι δημοτικές εκλογές, εν τούτης εντάξει, γίνονται ζυμώσεις μεταξύ των διαφόρων κομμάτων. Για να δούμε ποιος θα είναι ο υποψήφιος κάποιας συνεργασίας. Προς το παρόν, από ό,τι ξέρω, δεν έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συνεργασία. Άρα δεν ξέρουμε, είμαστε κάπως στα τυφλά, παρόλο που δύο μήνες μας έχουν μείνει, εν τούτο δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να βρούμε μια κοινή τομή, έναν κοινό υποψήφιο, προκειμένου να έχουμε ελπίδες να εκλέξουμε έναν δήμαρχο κοινής αποδοχής. Ποιος μπορεί να είναι ο κύριος Παπαδάκης? Ο οποίος μπορεί να είναι ο κύριος Παπαδάκης.